Κυρίες και κύριοι, αρχίζουμε το δελτίο μας από το διπλωματικό θρίλερ που βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί μεταξύ Κιέβου και Μόσχας για την κατάπαυση του πυρός στην Ανατολική Ουκρανία. Πριν από λίγο, ο Βλαντιμίρ Πούτιν παρουσίασε σχέδιο 7 σημείων για εκεχηρία, ενώ και ο Πέτρο Ποροσέγκο εμφανίστηκε αισιόδοξος για ειρηνική επίλυση της κρίσης. Προηγήθηκε πόλεμος ανακοινώσεων και σύγχυση για το εάν επετεύχθη ή όχι η κατάπαυση του πυρός, με συνεχείς αναδιατυπώσεις της διμερούς συμφωνίας. Και όλα αυτά λίγες μόνο ώρες πριν από τις κρίσιμες συνομιλίες του ΝΑΤΟ στην Ουαλία και την εκπνοή του Ευρωπαϊκού Τελεσσιγράφου για νέες κυρώσεις στη Μόσχα. Θα δούμε στο ρεπορτάζ όλες τις τελευταίες εξελίξεις και αμέσως μετά θα συνδεθούμε ζωντανά με τον Θανάση Γκαβό που βρίσκεται στην πρωτεύουσα της Ουαλίας. Στη συνέχεια θα είναι μαζί μας και ο Αλέξης Παπαχελάς. Ο ρωσικός κύβος ερήφθη μια ανάσα πριν από την έναρξη της Συνόδου του ΝΑΤΟ και λίγο πριν από την εκπνοή του Ευρωπαϊκού Τελεσσιγράφου, ο Βλαντιμίρ Πούτιν παρουσίασε από τη Μογγολία σχέδιο 7 σημείων ζητώντας να μπει τέλος στην αιματοχυσία. Πρώτον, να σταματήσουν οι επιθετικές επιχειρήσεις από τις ένοπλες δυνάμεις και τους ένοπλους πολιτοφύλακες στις περιοχές του Ντονιέσκ και του Λουγκάνσκ. Δεύτερον, να αποχωρήσουν οι ουκρανικές δυνάμεις σε απόσταση ασφαλείας ώστε να μην φτάνουν τα πυρά σε κατοικημένες περιοχές. Ο Ρώσος πρόεδρος ζήτησε μεταξύ άλλων διεθνές σχέδιο ελέγχου για την εφαρμογή της εκεχηρίας, διακοπή αεροπορικών επιδρομών κατά πολιτών, άνευ όρων ανταλλαγή εχμαλώτων και αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στην Ανατολική Ουκρανία. Επιφυλακτικός για τη συμφωνία και τους όρους της, εμφανίστηκε ο Μπαράκ Ομπάμα από την Εστονία εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, εξαπολύοντας επίθεση στο Κρεμλίνο. Δεν αποσταθεροποίησε την Ανατολική Ουκρανία η κυβέρνηση του Κιέβου, αλλά οι φιλορώσοι αυτονομιστές που ενθαρρύνθηκαν, χρηματοδοτήθηκαν, εκπαιδεύτηκαν και εξοπλίστηκαν από τη Ρωσία. Προηγήθηκε διπλωματική σύγχυση για το εάν επετεύχθη ή όχι η κατάπαυση του πυρός. Μετά την τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν-Ποροσέγκο, το Κίεβο ανακοίνωσε συμφωνία εκεχηρίας, την οποία διέψευσε λίγο αργότερα το Κρεμλίνο, αναγκάζοντας το Κίεβο να κάνει διορθωτική ανακοίνωση που έκανε λόγο για έναν μηχανισμό επίτευξης κατάπαυσης του πυρός. Η πρώτη μας δουλειά είναι η ειρήνη. Είχαμε συνομιλία διαρκείας με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στο τηλέφωνο τα ξημερώματα. Υπάρχει μόνο ένας στόχος. Πώς μπορούμε να είμαστε κατά της ειρήνης? Είναι ίσως μικρό σημάδι ελπίδας. Εάν πρόκειται για καλά νέα, θα γίνει ξεκάθαρο τις επόμενες ημέρες όταν μια κατάπαυση του πυρός εφαρμοστεί στην πράξη. Μεγάλο ερώτημα αποτελεί εάν η συμφωνία θα τηρηθεί από τους φιλορώσους αυτονομιστές που επελάβουν με τάγκς τύπου ΤΑΦ-72 που μοιάζουν ολοκένουρια στην πόλη Ιλοβάισκ του Ντονιέτσκ, την οποία ελέγχουν απόλυτα. Ο Γκίβι, διοικητής και ανακηρυχθής δήμαρχος της πόλης, επιδεικνύει στο CNN τα λάφυρα του πολέμου. Αυτό το σημάδι αποδεικνύει πως τα όπλα είναι ουκρανικά. Οι ουκρανικές δυνάμεις είχαν βαριές απώλειες στην περιοχή από τα χειρουργικά, σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο, πλήγματα πυροβολικού. Οι εικόνες καταστροφής μαρτυρούν την κόλαση που προηγήθηκε. Ο ουκρανικός στρατός που υπέστη βαριές απώλειες κατηγορεί τους αντάρτες για αιματηρό σπάσιμο της συμφωνίας ασφαλούς οπισθοχώρησης των στρατιωτών και για κακομεταχείριση εχμαλώτων. Ενώ ο φιλορώσος αυτονομιστής μπροστά στην κάμερα του BBC κλωτσάει στο πρόσωπο Ουκρανό εχμάλωτο πολέμου. Το κατεστραμμένο τάγκ νοτίως του Ιλοβαΐσκ είναι μόνο ένα σημάδι μιας τρομερής μάχης και μιας φαινομενικά χαοτικής οπισθοχώρησης των Ουκρανών. Καμένα οχήματα και πυρομαχικά βρίσκονται παντού. Στην πόλη του Ντονιέτσκ, προπύργιο των αυτονομιστών μετά την υποχώρηση του Ουκρανικού στρατού, οι κάτοικοι βγήκαν στους δρόμους προκειμένου να προμηθευτούν ήδη πρώτης ανάγκης. Οι ελπίδες όλων είναι να υπάρξει στην πράξη κατάπαυση του πυρός και να εισακουστούν οι προσευχές για ειρήνη. Βρισκόμαστε λοιπόν σε ένα οριακό σημείο ως προς τις εξελίξεις στην Ανατολική Ουκρανία. Να συνδεθούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, με τον Θανάση Γκαβό που βρίσκεται στο Κάρντιφ λίγες ώρες πριν ξεκινήσουν οι κρίσιμες συνομιλίες, Θανάση, στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ που θα έχουν στο επίκεντρο βεβαίως τι άλλο το θέμα της εξελίξης στην Ουκρανία. Γενικότερα, Ασία, το πώς θα αντιμετωπίσει το ΝΑΤΟ η Δύση την Ρωσία. Υπάρχει προσέλευση των ηγετών, χωρίς όμως να υπάρχει μια ενιαία άποψη για το τι δέον γενέστε. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα ο Μπαράκ Ομπάμα από την Εστονία ανέβασε τους τόνους και τον πήχη, λέγοντας ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η αμυντική ικανότητα της Ουκρανίας, χωρίς πάντως να κάνει σαφή αναφορά σε εξοπλισμό του Κιέβου, και παράλληλα είπε ότι θα πρέπει να μείνει ανοιχτή η πόρτα του ΝΑΤΟ για ένταξη της Ουκρανίας. Από την άλλη πλευρά, όπως μεταδίδεται από τα διεθνή πρακτορία, στη Γερμανία κυβερνητικός παράγοντας είπε όχι στην προμήθεια όπλων στην Ουκρανία, καθώς και το ότι το θέμα της ένταξης του Κιέβου δεν είναι στην ατζέντα.
Κάπου στη μέση βρίσκεται η οικοδέσποινα Βρετανία με αυστηρά μηνύματα σήμερα από τον Πρωθυπουργό Κάμερον και τον Υπουργό Εξωτερικών που μίλησε για ανάγκη επίδειξης πολιτικής βούλησης να αμυνθεί το ΝΑΤΟ σε περίπτωση επίθεσης από τη Ρωσία. Και έρχονται και οι ανατολικές χώρες όπως η Πολωνία, η Εσθονία, η Λετωνία και η Λιθουανία που ζητούν ρητές δεσμεύσεις εξασφάλισής τους έναντι της Ρωσίας. Το πιο τολμηρό βήμα που αναμένεται να γίνει ως προς αυτό είναι η δημιουργία, όπως έχει προαναγγείλει ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, μιας νέας δύναμης ταχείας επέμβασης περίπου 4.000 ανδρών για την προστασία των ανατολικών χωρών και των χωρών της Βαλτικής. Εδώ είναι βέβαια, θα είναι και ο Πρωθυπουργός Σαμαράς, ο οποίος στο θέμα της Ουκρανίας θα ταχθεί υπέρ της όσο το δυνατόν πιο γρήγορης προόδου στην ειρηνευτική διαδικασία και βέβαια της κατάπαυσης του πυρός. Τα άλλα βασικά θέματα πολύ συνοπτικά θα είναι το Αφγανιστάν, με το οποίο ξεκινάει η σύνοδος αύριο, και σύμφωνα με τα όσα θέλει η Βρετανία, το θέμα της απειλής του Ισλαμικού κράτους, αν και οι λεπτομέρειες αυτού, μάλλον θα συζητηθούν σε διμερείς επαφές του κυρίου Κάμερον με τον Μπαράκ Ομπάμα. Και βέβαια, Θανάση, περιμένουμε ακριβώς με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τη συνάντηση που θα έχει ο κύριος Σαμαράς στο περιθώριο της Συνόδου με τον Τούρκο Πρόεδρο. Η οποία θα γίνει αύριο. Έχει ζητηθεί αυτή η συνάντηση από τον νέο Τούρκο Πρόεδρο. Παρ' όλα αυτά, θα διεξαχθεί σε αρκετά βαρύ κλίμα Ασία μετά τις προκλητικές δηλώσεις του κ. Ερντογάν κατά την επίσκεψή του στα κατεχόμενα, όπου μίλησε ανοιχτά για λύση δύο κρατών στην Κύπρο. Η ελληνική πλευρά θα επαναλάβει βέβαια τις πάγιες θέσεις, θα υπενθυμίσει στην τουρκική ηγεσία τις υποχρεώσεις της έναντι της Κύπρου όπως προκύπτουν από το διεθνές δίκαιο, την υποχρέωση ανακνώρισης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Υπήρξε και τηλεφωνική επικοινωνία του κ. Σαμαρά με τον πρόεδρο Αναστασιάδη. Ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι θα γίνει και υπενθύμηση του θέματος της Χάλκης με την ελληνική πλευρά να τονίζει ότι δεν πρόκειται για διμερές θέμα, αλλά για διεθνή υποχρέωση της Άγκυρας. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Θανάση. Στο μεταξύ, κυρίες και κύριοι, σε μια εξέλιξη που είχαμε πριν από λίγο, παρά την προοπτική και χειρίες που άρχισαν να διαφαίνεται στην Ουκρανία, έγινε γνωστό ότι η γαλλική κυβέρνηση μπλόκαρε την προγραμματισμένη παράδοση του πρώτου από τα δύο ελικοπτεροφόρα πλοία Μιστράλ στη Ρωσία, επικαλούμενη τις πρόσφατες ρωσικές ενέργειες στην Ανατολική Ουκρανία. Να καλησπέρισω στο σημείο αυτό τον Αλέξη Παπαχελά και να ζητήσω την εκτίμησή σου, Αλέξη, ως προς το αν διαφαίνεται εδώ πέρα κάποια εκτόνωση της κρίσης ή αν αυτό το σχέδιο απεμπλοκής στην Ανατολική Ουκρανία είναι ένας ελιγμός του Κρεμλίνου. Κοίταξε, νομίζω ότι αυτό θα φανεί τις επόμενες μέρες. Είναι πάρα πολύ κρίσιμες οι επόμενες μέρες. Υπάρχει, όπως ξέρουμε όλοι, μια προθεσμία που έχει βάλει η Ευρώπη για τις κυρώσεις απέναντι στη Μόσχα. Και βεβαίως νομίζω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη προσπάθεια και από το Βερολίνο και από άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες να υπάρξει μια λύση, να υπάρξει μια κεχηρία, διότι αλλιώς υπάρχει ο κίνδυνος να βγει εκτός ελέγχου όλη αυτή η κρίση. Το τι θα σημαίνει αυτό είναι πολύ εύκολο να το φανταστεί κανείς. Ήδη βλέπουμε ότι αυτές οι κυρώσεις έχουν αρχίσει να έχουν αντίκτυπο και στην Ευρώπη, στην ευρωπαϊκή οικονομία που είναι σε μια πολύ δύσκολη φάση και μπαίνει ξανά σε μια περίοδο κρίσης, ύφεσης και ούτω καθεξής. Και στη Ρωσία που βλέπουμε βέβαια το ρούβλι να πέφτει. Βλέπουμε τώρα αυτό που είπες πριν από λίγο. Η Γαλλία περιμένει 1,5 δις ευρώ από τα δύο αυτά πλοία τα οποία είναι να πουλήσει στη Μόσχα. Είναι πολλά λεφτά για τη Γαλλία συγκεκριμένη στιγμή. Νομίζω λοιπόν υπάρχει ο κίνδυνος όλο αυτό να βγει εκτός ελέγχου. Υπάρχει λοιπόν η ελπίδα ότι έστω την τελευταία στιγμή θα βρεθεί μια λύση. Τώρα, ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι για μένα η Ευρώπη είναι πάρα πολύ διχασμένη. Υπάρχουν τα γεράκια του Βορρά και των ανθρώπων των χωρών που είναι πιο κοντά στη Ρωσία, που θέλουν ακόμα και να μπει η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ, το οποίο είναι αδιανόητο. Δηλαδή, κανείς δεν μπορεί να φανταστεί τι θα σήμαινε, για παράδειγμα, μια χώρα παλιά του Σοβιετικού Μπλοκ να ήταν ο Καναδάς ή το Μεξικό και να απειλούσε την Αμερική. Κανείς δεν το θεωρεί ρεαλιστικό αυτό. Υπάρχει αυτή η ιδέα το να μπει μια στρατιωτική δύναμη σε κάποιες από αυτές τις χώρες που είναι κοντά στη Ρωσία, μια στρατιωτική δύναμη του ΝΑΤΟ. Όλα αυτά, κατά τη γνώμη μου, και ειδικά αυτή η απόφαση του ΝΑΤΟ, θα μπορούσε να τεινάξει το όλο πράγμα στον αέρα και να περάσουμε ένα δύσκολο χειμώνα, οικονομικά, ενεργειακά, ακόμα και στρατιωτικά. Αλέξη, εκτιμάς ότι έχουμε πια μια κατάσταση που έχει διαμορφωθεί όμως στην περιοχή de facto? Μιλάει για μια περιοχή, ένα ειδικό καθεστώς εκεί, ας πούμε, η Ρωσία. Μπορεί τελικά να συμβιβαστούν όλες οι πλευρές σε μια τέτοια λύση? Κοίταξε, δεν είναι πάρα πολύ εύκολο και εδώ πέρα υπάρχει ένα μεγάλο θέμα. Υπάρχει ένα σενάριο που λέει, και το υποστηρίζουν πολλοί ρεαλιστές και στην Ευρώπη και στην Αμερική, η φιλανδοποίηση της Ουκρανίας. Να βρεθεί δηλαδή ένα μοντέλο μια σχετικής αυτονομίας του ρωσικού πληθυσμού εκεί, όπου βεβαίως δεν πάει πολύ, δεν καταπίνεται πολύ εύκολα από κάποιους Ευρωπαίους. Είναι όμως μια λύση σχετικά ρεαλιστική. Υπάρχει βεβαίως μια άλλη πρόταση,
μια άλλη ιδέα που μιλάει για μια νέα Ρωσία, όπου εκεί ενδεχομένως να προσαρτηθεί ένα κομμάτι της Ουκρανίας στη Ρωσία με τη δημιουργία ενός διαδρόμου. Αυτό είναι κάτι πολύ πιο ακραίο, το οποίο βεβαίως δεν θα μπορούσε να το ανεχθεί η Ευρώπη. Αλλά νομίζω το πρώτο σενάριο, το πιο ρεαλιστικό, μπορεί να περπατήσει, διότι νομίζω ότι οι επιχειρηματίες, τα διάφορα λόμπις, οι τράπεζες στην Ευρώπη δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να περάσουμε ένα χειμώνα αντιπαράθεση με τη Ρωσία που μπορεί να κοστίσει πάρα πολύ ακριβά σε όλους αυτή τη στιγμή. Ναι, το ερώτημα είναι μέχρι πού θα αντέξει να πιέσει η Ευρώπη. Ναι, το θέμα είναι ότι ο κ. Πούτιν είναι ένας πάρα πολύ δύσκολος παίκτης. Παίζει το γεωπολιτικό πόκερ πολύ σκληρά. Δεν είναι υπόλογος ούτε σε κογκρέσα, βουλές και ούτω καθεξής. Το παίζει μόνος του. Οπότε πρέπει να δούμε πού θα σταματήσει το πόκερ και θα κάνει κάποιο deal που λέμε, κάποια συμφωνία. Και οι επόμενες, νομίζω, 3-4 μέρες είναι πολύ κρίσιμες για το δούμε αυτό. Σας περιμένουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξη.